Κύριε εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριε Δήμαρχε Φλόρινας, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Σας καλωσορίζουμε στην αίθουσα Τραγιανού Μήτρου του Εκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας ο Αριστοτέλης και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του συλλόγου μας. Σας καλωσορίζουμε σε μια χειμωνιάτικη εορταστική και διπλή πολιτιστική εκδήλωση. Σε μια τετράχρονη βιβλιοπαρουσίαση μια ποιητική συλλογή από 20 ποιήματα και ταυτόχρονα μια έκθεση ζωγραφική από 20 έργα ζωγραφική μια σημαντική δημιουργού τη κυρία Κωνσταντίνα Βαλερά με τίτλο Οι Θνηλατώνε. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαλερά είναι μια σχετικά νέα εικαστικό καλλιτέχνη με κατέρευση τη ζωγραφική απόφοιτη του 2012 του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Φλόρινας. Η κυρία Βαλερά έχει το προνόμιο να παρουσιάσει τη δεύτερη στη σειρά και πιο δυναμική δουλειά της εδώ στην Αριστοτέλη, όπως και την πρώτη της έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Ανυπότακτες Μαρτυρίες, η οποία παρουσιάστηκε στην έκθεση στην έξοδο της Πινακοθήκης τον Νοέμβριο του 2012. Η δεύτερη αυτή παρουσίαση συνακολουθείται μαζί με άλλες της ποιότητας οπτικοακουστικό υλικό που συνδυάζει απαγγελίες των ποιημάτων από σημαίνοντα καθηγητικά πρόσωπα της χώρας μας με ταυτόχρονη οπτική παρουσίαση των έργων ζωγραφικής της. Πρωτότυπη τεχνική και πρωτότυπη παρουσίαση. Οι ομιλίες που θα ακολουθήσουν ως πιο ειδικές θα αναφερθούν αναλυτικά στις δύο επιμέρους θεματικές ενότητες της εικαστικού. Ιδιαίτερη μία στην απόψινή εκδήλωση οφείλουμε να κάνουμε στους πολύτιμους πολιτικούς. Γι' αυτό ζω τη χειρονομία τους. Εκτός του ότι αποτελεί πολύτιμη ανάσα για τον σύλλογό μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις δυσβάστακτες πλέον λειτουργικές ανάγκες, αποκτά επιπλέον παρήγορη σημασία η άλλη υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια εποχή πολιτικής κρίσης ενάντια στο πνεύμα της ιδιωτίας που τείνει να επικρατήσει σε κάθε πτυχή της ζωής. Η χορηγή με τυχαία εντελώς σειρά είναι το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά» και ο ιδιοκτήτης κ. Βασίλειος Παπαγιάννης. Η εταιρεία καύσιμα λιπαντικά βιοκαύσιμα Ουλιάρης και οι ιδιοκτήτες της Παντελής και Θόδωρος Ουλιάρης. Η πρώτη του πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής, παρασκευής και τυποποίησης βιολογικών και ψυχολογικών προϊόντων κ. Πλημαθερός Πατών και ιδιοκτήτης της κύριος Δημήτριος Πρόνης. Η επιχείρηση ρεστοράν Βαρόση και ιδιοκτήτης κύριος Κωνσταντίνος Βέργος. Η επιχείρηση βίντεο κλαμπ φωτογραφίσης Electric Blue και ιδιοκτήτης κύριος Ιωάννης Παπαδόπουλος. Η επιχείρηση Zeo Health Zeolithi και ιδιοκτήτης κύριος Χαράλαμπος Σταμπουλίδης. Τέλος τα κρασιά Ρωμανός και ιδιοκτήτης της κύριος Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος. Όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες τους, το μόνο που αποκομίζουν τις χορηγίες τους είναι η κοινωνική ευφυΐα από την πόλη, σύμφωνα με την πρώτη της έννοια, και τους ενεργούς πολίτες της. Για άλλη μια φορά τους συγχαίρω, τους ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η κοινωνικοπολιτιστική τους αυτή προσφορά. Ιδιαίτερως όμως ευχαριστούμε και τα μέσα επικοινωνίας, έντυπα και ηλεκτρονικά blogs, Νέα Φλόρινα, Ράδιο Φλόρινα, ηχό, του δημοσιογράφου, οι οποίοι είναι πάντοτε παρόντες σε κάθε μας εκδήλωση και καλύπτουμε κάθε μας εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε θερμά. Προκειμένου να μην παρέμβω δεύτερη και τρίτη φορά, σας παρουσιάζω τις επίσημες ομιλήτες από την κοινή εκδήλωση. Η κυρία Σοφία Ηλιάνου Τάχου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την κυρία Ευμορφία Έλλη Κυπηροπούλου, φιλόλογος, διδάκτορ σχολικής παιδαγωγικής και τέλος την εικαστικό και δημιουργό κυρία Κωνσταντίνα Βαλερά. Ναι, είναι η Γεωργία Κυπηροπούλου, δεν είναι τίποτα. Ναι, δεν πειράζει. Είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν έχει καθόλου μοντάζ. Και η κυρία Γεωργία Κυπηροπούλου. Τις ευχαριστούμε, τις παρακαλούμε να λάβουν το λόγο κάθε μία με τη σειρά της και τέλος εκ μέρους της μεγάλης της εσωτερικής οικογένειας σας εύχομαι χρόνια πολλά καλές γιορτές και υγεία και δημιουργικό το νέο έτος. Να είστε πάντοτε καλά.
και με την προσδοκία ότι ο καινούριος χρόνος θα σταθεί πιο γενναιότερος και θα ευοδοθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες όλων μας, μπαίνω τώρα στην παρουσίαση της διπλής εικαστικής και ταυτόχρονα φοιητικής δημιουργίας της κυρίας Βαλερά. Ο τίτλος της δικής μου εισήγησης, επιτρέψτε μου, να είναι μερισμένος από το βιβλίο της, είναι ιγνηλατώντας την αισθητική της κυρίας Βαλερά. Η αναγωγή στην προϊστορία και την ιστορία της σχέσης ποίησης ζωγραφικής οδηγεί στην επισήμανση ότι την κλασική περίοδο στη Δύση υφίσταται σαφής διάκριση ανάμεσα στη λογοτεχνία και την εικαστική έκφραση. Ενώ η πρακτική του να γράφονται ποίηματα σε ζωγραφικούς πίνακες ή ακόμα σε ειδικό χαρτί συνδεδεμένο με τη ζωγραφική, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, είναι άγνωστη σχεδόν στη Δύση. Έτσι, για παράδειγμα, στο δυτικό συγκείμενο θα ήταν αδιανόητο να απεικονίζεται μια ποιητική συλλογή, παραδείγματος χάρη του Ρεμπό, μαζί με τους πίνακες του Jean Auguste Dominique Ingres. Ακόμα κι αν οι δύο άντρες ζούσαν στον ίδιο αιώνα, οι μορφές και οι τρόποι έκφρασής τους είναι τόσο πολύ αποκλίνουσες, ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια να συνδεθούν θα φαινόταν παράτολμη. Με τον ίδιο τρόπο, ο Μιχαήλ Άγγελος υπήρξε, εκτός από ζωγράφος και λήφτης, ένας καλός ποιητής. Αλλά ούτε η κριτική, ούτε η κοινή γνώμη της εποχής που θεωρούσαν τη ζωγραφική του εξίσου πετυχημένη με την ποιητική του γραφή. Ίσως μόνο ο William Blake, που εξέδωσε την πρώτη του εικονογραφημένη συλλογή με τίτλο «Τραγούδια της Αθότητας» στην Μεγάλη Βρετανία του 1788, να μπορούσε να ανταποκριθεί στο παράδειγμα του ποιητή ζωγράφου. Ενός καλλιτέχνη που χρησιμοποιούσε παρόμοια θέματα και εικόνες στα ποίηματά του και στους πίνακες του και ενσωμάτωνε ποίηματα και ζωγραφική στα εικονογραφημένα βιβλία του. Αντίθετα στην Ανατολή, με για παράδειγμα στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, ποίηση και ζωγραφική ήταν σχεδόν αδιαχώριστες και σχετιζόταν η μία με την άλλη με πολλούς τρόπους. Ο Κινέζος ποιητής και ζωγράφος μπορούσε να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ενώ υπήρξαν συγγραφείς των οποίων οι ζωγραφικές ικανότητες εκτιμούνταν τόσο όσο και οι στίχοι τους. Και ενώ στη Δύση φαινόταν εξαιρετικά δύσκολη στη σχέση ποίησης εικόνας, η επέλαση του σουρεαλισμού μετέβαλε καθοριστικά το τοπίο. Το σουρεαλιστικό μανιφέστο του Αντρέ Μπρετόν του έτους 1924 έφερε στην επιφάνεια τη φαντασία, την τρέλα, το ασθενήθικο και την παντοδυναμία του ονειρικού στοιχείου, δεδομένα που αποτέλεσαν τα προπήρια της υπερρεαλιστικής οπτικής, της υπέρβασης του πραγματικού. Παράλληλα, ήρθε στο προσκήνιο ο Σίγμουντ Φρόιντ, που ήταν ο πρώτος αναλυτής των ονείρων. Αυτός που τα χρησιμοποίησε ως μέσο για την κατανόηση του ατόμου. Η χάρη αυτών, η ποιήση προσέλαβε και στάσεις από δέσμευσης εικόνων από το ασυνήθιστο. Στον χώρο που παρήγγειλε πολλές μυστικές διαδικασίες όπως συναισθήματα, σκέψη, τα δημιουργούν αντιδράσεις, συμπλέγματα, κομπινίκες και τους πόντους. Γιατί οι αποδέσμευσης εικόνων από το ασυνήθιστο με την αναμική της συνειδημικής αποτελεσίας μεταμόρφωσαν τον σουρεαλισμό στη σκηνή και τις απαλλαγές των ανθρώπων που τον έλεγχο της λογικής. Και από κάθε επιταγή στις συντάξεις. Ενώ ο υπερρεαλιστικός αυτοκρατορικός μετασχηματίστηκε σε κεντρική εγγραφή του και σχεδίαζε κατά την οποία ο ιστορικός λειτουργούσε αυτόματα, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ασυνείδητο χωρίς κανένα στοιχείο αυτολογοκρισίας και επομένως ειδικού και αναισθητικού και αισθητικού περιορισμού. Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την παραγωγή παράλογων και φαντασιακών εικόνων που δεν συνδέονταν μεταξύ τους λογικά. Μετά τη σουρεαλιστική παρέμβαση ή παρένθεση, η σχέση ανάμεσα στην ποίηση και την εικόνα αποκαταστάθηκαν και στη Δύση, την περίοδο της νεωτερικότητας αλλά και την περίοδο του μεταμοντερνισμού. Επομένως, στις μέρες μας, όλο και πληθαίνουν οι μεταφερμένες τεχνικές από την Ανατολή. Παραδείγματος χάρη μετατρέπτηκαν χαϊκού, στα οποία γίνεται η προσπάθεια να συλληφθεί η στιγμή και να διατηρηθεί στην αιωνιότητα. Παλιά δουλειά από την εποχή του Σεφέρη. Και καθώς οι λέξεις δεν είναι πια αρκετές για να περιγράψουν την ολότητα μιας στιγμιαίας εμπειρίας, ο ποιητής περιγράφει αχνά μια ιδέα και αφήνει τον αναγνώστη να τη συμπληρώσει. Το πέρασμα από τη ζωγραφική στην ποιήση και από την ποιήση στη ζωγραφική γίνεται πια της μόδας της μέρας μας. Κάποιες φορές το ποίημα είναι το έργο ενός ποιητή που το είχε συνθέσει νωρίτερα. Αλλά συχνά είναι ένα πρωτότυπο ποίημα που συνδέεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη ζωγράφο. Συχνά το ποίημα περιλαμβάνει εικόνες που δεν εμφανίζονται στη ζωγραφική. Έτσι ώστε η φυσική ομορφιά της εικόνας να ενισχύεται από την κομψότητα της καλλιέργειας, με την οποία είναι γραμμένο το ποίημα.
ενώ ο φανταστικός κόσμος που μορφοποίησε αισθητικά η ζωγραφική, να επεκτείνεται χάρη στο φαντασιακό σκηνικό του ποίηματος. Κατά συνέπεια, ο μιλισμός της εικόνας με τον λόγο επηρεάζει τον θεατή σε ένα πιο εξευγενισμένο επίπεδο και τον βοηθά να εμφανθύνει στο επίπεδο της εμπειρίας. Συχνό είναι ακόμα το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή μια ζωγράφος να επινέεται από ένα ποίημα για να το ζωγραφίσει. Η ιδιαιτερότητα της ιχνηλάτισσας εισαγωγικά, κυρίες Βαλερά, έρχεται στο γεγονός ότι η καλλιτεχνική της παρουσία είναι ανάλογη και έχει στην ουσία δύο υποστάσεις. Εκείνη από την ποίηση και αποδεσμεύει με βάση την αυτόματη γραφή του σουρεαλισμού το εικαστικό υλικό της που συνοδεύει την ποίησή της, το οποίο ωστόσο δεν έχει πάντα οργανική σύνδεση με αυτήν. Δεν λειτουργεί πάντα παραπληρωματικά και δεν παράγει ένα κώδικα ερμηνείας του ποίηματος αναγκαία, ένα κώδικα ερμηνείας εκείνου του ποίηματος που καταθέτει. Έχω την αίσθηση πως το εικαστικό υλικό που συνοδεύει την ποιητική της φόρμα είναι η ίδια η αποδέσμευση από το υποσυνείδητό της, η οποία εικονογραφείται ή εικονοποιείται αδιάφορο. Υπάρχει ανεξάρτητα από τον κόσμο των ιδεών της, ανεξάρτητα από την όποια νοητική ερημιχία μπορεί να παράξει ο νους της. Και έχει τη δυναμική του ονειρικού παραλυρήματος. Αυτή ακριβώς είναι η δύναμή του. Όχι η απεικόνιση της ιδέας του ποίηματος, αλλά μια φροηδική αποδέσμευση καταπιεσμένων χώρων του υποσυνείδητού της που δεν υποτάσσονται στη λογική ερημιχία της ποιητικής της. Και είναι γι' αυτό αυτυπόστατη. Έτσι, για παράδειγμα, στο ποίημα Παραπλάνηση, η εικόνα μιας πορτοκαλιάς σκηνής που αιωρείται πάνω από ένα μαύρο φόντο σκοτεινών άμορφων μαζών, υποβάλλει από μόνη της ένα σκοτεινό συνδρόμο που πάει πέρα από την παραπλάνηση και τη σημειολογία του τίτλου. Αποκτά διαστάσεις συνειδητού δρόμου, που αναδύεται κέρδος σε ένα αρνητικά φορτισμένο σύμπαν, διαψεύδοντας την όποια συνανάγνωση με την ποιητική γραφή, η οποία στέκεται μόνο στην διάψευση. Το ίδιο και στο ποίημα σαν ελεύθερος, όπου ενώ το ποίημα εμένει στο φορτίο του παρελθόντος, η εικόνα τολμηρή αναπνέει στο σουρεαλιστικό της σύμπαν, αναδύοντας τουλάχιστον τη γέννηση του καινούριου μέσα από το παλιό, απαλλαγμένη από εγκεφαλικές δεοντολογικές προσεγγίσεις, καθαρμένη και φροητική. Με όμοιο τρόπο και στο ποίημα Δέσμιος, η εικόνα με τα αγρόμορφα σύμβολά της και τον έντονο χρωματισμό της, αναδύεται πέρα από το αίτημα μιας καλλιτεχνικών καταβολών ανάγκης για φρόνημα, η αρετή, η τόλμη ή για τα δυο, σε κάτι που φαντάζει αισιόδοξο μελλοντολογικά. Και στο ποίημα Ισορροπία, η συμβουλή της ακινησίας και της μη συμμετοχής στο πάθος ή στον πόθο, που είναι παρούσα στην ποιητική γραφή, δεν αποτυπώνεται στην εικονοποίηση, η οποία την ξεπερνά κατά πολύ, δημιουργώντας ένα πολύμορφο και με πολλές οπτικές σύμπαν. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που η εικόνα αποτελεί πραγματική εικαστική παρέμβαση στο σχολιασμό της ποιητικής γραφής. Για παράδειγμα, στο ποίημα Εν αναμονή, η εικαστική σύνθεση συνδέεται συνειρμικά με τη βασική ιδέα του ποίηματος, που είναι η έννοια του διεξόδου. Έστω συνειρμικά, έστω έμπλεστα. Και υποστηρίζει τη συνολογία του. Μόνο στο ποίημα Ήρθες, η εικαστική σύνθεση εμφανίζεται υπέρμετρα εγκεφαλική και δεν μπορεί να αποτυπώσει τους χυμούς του ποίηματος, εκείνους της αναζήτησης. Πραγματικά η ποιήτρια ζωγράφος αντιστέκεται στη πιστή ρεαλιστική περιγραφή, δίνοντας προβάδισμα σε μια ελεύθερη έκφραση με τη δυναμική της αυτόματης γραφής, ειδωμένη στην εικαστική ευφορά της. Γι' αυτό η εικαστική της δημιουργία έχει βάθος και ποιητική ενόραση. Αντίθετα, το ποίημα που αποτελεί και το πρωταρχικό της υλικό, αυτό δηλαδή που η Βαλερά παράγει πρώτο χρονικά, δεν είναι φτιαγμένο με υπερρεαλιστικά υλικά. Με κριτήριο της ιδέας που εκφράζει η Βαλερά, μπορούμε να πούμε πως η ποιητική της έχει πλατωνικές καταβολές. Συγκεκριμένα, οι ιδέες στο έργο της Βαλερά έχουν στενή σχέση με την πλατωνική φιλοσοφία, επειδή η ίδια μοιάζει να αναζητά πρότυπα μίμησης, όχι κάπου αλλού, στην ψυχή. Μια και ο Πλάτωνας όριζε τη διάκριση μεταξύ της αναπαράστασης, εντός εισαγωγικών, και της οπτικοποίησης, δηλώνοντας ως αρνητική την προσφυγή του καλλιτέχνη στην εξωτερική πραγματικότητα για να αναζητηθούν πρότυπα μίμησης, και ανοίγοντας τον δρόμο για την αναζήτηση προτύπων αποκλειστικά στη ψυχή, όπου φιλοξενούνται το αληθινό πρότυπο, δεν μπορούμε παρά να εντοπίσουμε ανάλογες αναζητήσεις στη γραφή της Βαλερά. Διαβάζω το ποίημα τη Λία. Απαρέκλειπη στην ύψη, έρωμα το κάλεσμα. Διψώ για ένα η διάβγεια, προβαίνοντας την πλάση του αιωνίου. Μα ο επέτης, ευθόνησε. Επειδή κατά τον Πλάτωνο ο συντρωτημένος ζωγράφος είναι ένας μεταφυσικός, ο οποίος αφορμάται από την υλική πραγματικότητα των αντικειμένων για να θέσει το ερώτημα τι πραγματικά υπάρχει, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή την αγωνία για την πραγματικότητα πίσω από το φαίνεσθε εκφράζει συνεχώς η πίεση της Βαλερά. Μίληση. Διαβαίνει στις αβύσσου τα μονοπάτια και εκεί που προβάλλεται το έργο, το επίπλαστο ως πάνω. Και εσύ ως πρωταγωνιστής του ίδιου σου του ιδανικού κομπάρσου επιλέγεις και το σενάριο γράφεις. Άμονη στο σύνολό τους και συνδωμένη στα καθήκοντά τους, μίστε στους ρόλους τους.
και εσύ να χάνεις το δικό σου. Ακόμα πλατωνικές είναι οι καταβολές της πίεσής της και η θεώρηση του νοητού και του ορατού. Συγκεκριμένα στο 6ο βιβλίο της Πολιτείας, ο Πλάτωνας προχωρά στη διάκριση του τόπου του νοητού από εκείνον του ορατού. Ο καταπλάτωνας Σωκράτης προχωρά στην κατηγοριοποίηση των εικόνων με κριτήριο τον επιστημολογικό του χαρακτήρα. Στον τόπο του ορατού αντιστοιχούν οι σκιές και τα είδωλα, ενώ στον τόπο του νοητού οι καθαρές εικόνες που βασίζονται σε ιδεατά αντικείμενα. Οι πρώτες είναι εκείνες που καταλαμβάνουν τον χώρο της εικασίας και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο τι είναι αληθινό. Ενώ οι εικόνες ή τα σχήματα που αναφέρονται στον χώρο της νόησης, μακροπρόθεσμα, επιτρέπουν την αναγνώριση της αλήθειας. Τα σχήματα της εικονοποίησης της Βαλερά είναι προϊόντα της νόησης και αποπειρώνται να φτάσουν στην αλήθεια. Εξαρτησμός. Γαλήνη είπαν τον προορισμό εκεί στο μεγάλο κεντρικό ήλιο. Μακριά από τη διτότητα του θνητού που αποδεικνύστηκε στα μυστήρια του λαβύρινθου και Γαλήνη επίλθη. Αυτή η φιλοσοφική διάσταση της ποίησής της όμως την απομακρύνει από τη σουρεαλιστική αυτόματη γραφή. Την καθιστά νοησιακή και εγκεφαλική και αποτρέπει τη δυναμική της εικονογραφικής αποτύπωσης. Έτσι η ποίησή της πορεύεται έξω από την εικονοποιία σε κλειστές φόρμες που εντάσσουν μια ιδέα ως πλαίσιο και άξονα μαζί. Εκείνο που απαλλάσσει όμως την ποίησή της από το βάρος της εγκεφαλικής σύλληψης είναι η παγωγή της σε κλειστή και εξαρτημένη μορφή. Η μορφοποίησή της με τον τρόπο της κυκλικής δημιουργά, επιτρέψτε μου. Μορφοποίηση που ξεφεύγει από την υπαγωγή και τη μίμηση. Παρακολουθώντας τη Δημουλά, η Βαλερά με τους χιόνι της μνήμης της ή τις αισθήσεις της σε συζυγείς εικόνων. Αυτόν που ζωγραφίζει έξω δίπλα. Η γλώσσα της ποίησής της είναι καθημερινή, αποφορτισμένη από κάθε συναισθηματισμό, επιβάλλεται με την αμεσότητα, τη λιτότητα και την ουσιαστικότητά της. Καταγγέλνει διαψεύσεις. Αγάπη μου, είπαν, αυτό να είσαι. Και αδαείς προς το σύμβολο σε επιπόλαιος πολεμιστής, υποτάχθηκα και σε μάχη βρέθηκα. Αγάπη μου, είπαν. Ή αλλού όνειρο πατηλό, αδειμονούσες για την αποδοχή. Μα αυτή ατονή, δυστερό όνειρο. Ακόμα η πίεση της ξύνει πληγές. Ο διπνιστής, εισέβαλες για να μου οδηγήσεις τις πληγές μου που σε λίγο υποβρίσκονται, απατηλά χυμισμένες, ενώ το σώμα δεν αιμορραγούσε και σε είπα εχθρό μου. Ή επαναλαμβάνεται, επιθυμίες, το πεπρωμένο σου δρομολόγησε, στακτά με την πένα σου σημείωνε στο επακόλουθο, το πεπρωμένο σου δρομολόγησε. Ο στίχος είναι γρήγορος και χμηρός. Ήρθες, δίχω γνωμό για την αρχή, το αντιφέγγισμά σου ομοίωμα. Ο τόνος γίνεται ειρωνικός με τη χρήση λέξεων της καθαρέψουσας, με τη χρήση παρήθυπων εκφράσεων που τονίζουν την τραγικότητα του προσωπικού χώρου και την δραματικότητα του συλλογικού χρόνου. Σε αυτή τη διάσταση η ανάγνωση της Δημουλά είναι έβλεπτη. Δημουλά διαδίδεται απόγνωση στη σαρίστην κατάσταση και γρήγορων αδιέξοδων σε τιμές ευκαιρίες. Βαλερά, ο ευάλωτος, την ίση βούλεσε, αφήθηκε έλεγε χώρα αυτό που το αναντέστατο όρνεο. Ενώ οι περισσότεροι ποιητές όταν πάνε να ασχοληθούν με το φυρημένο συντρίβονται, η Βαλερά μπορεί και κάνει φιλοσοφική ποιήση. Σε τελευταία ανάλυση, τα ολιγόστικα του βήματά της είναι ένα αντίδοτο στην παθητικότητα της υπερκατανάλωσης των λέξεων. Νοσταλγία, καθρίζω τις στάλες της αβύσου, ακροάζω με την πνοή της. Μια δυνατότητα προσφερόμενη στον καθένα, όχι να την επικυρώσει μόνο ως αναγνώστης, αλλά και για να απαντήσει ίσως με τον τρόπο του σε αυτήν. Είναι σαφές ότι έτσι ανοίγει ένας δρόμος προς την ποιητική απόλαυση γενικά και προς τη συνειδητοποίηση της σχέσης των λέξεων με τις εικόνες, της σχέσης του έλογου υποκειμένου με το άλογο στοιχείο μέσα μας. Το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Εν αναμονή, ατέρμονος ο πόλεμος, αυτός με τον μεγάλο κριτή. Μια στην ουσία της βαθιά αντίφαση πλατωνικών προδιογραφών, πλατωνικών εκφάνσεων, με τον αιχμηρό τρόπο της Δημουλά να ακούγεται δυνατά μέσα από τις γραμμές των στίχων. Μέσα από ανάλογες ποιητικές φόρμες, με προέκταση τη σουρεαλιστική συνειρμική αποδέσμευση των εικόνων του ασυνείδητου και τη μετοσίωσή του σε ζωγραφική τέχνη. Επιτρέψτε μου, η νοσταλγία ακούγεται όπως το έρευος της Δημουλά. Δημουλά, έρευος, σκύβοντας πάνω από τις ψυχές μου τη συσκότηση, στίχου σεισμού θα επιδείξω, αποκλεισμένου από πρόσμενη κακοκαιρία που πλήγωσε θανάσιμα κάποιο δειλό μου λιταριές. Πολλά θα λένε στίχοι αυτοί, θα δείτε, θα διαβάσετε. Ο τελευταίος μόνο στίχος τίποτα δεν τα λέει. Κοιτώντας την πέρα τους προηγούμενους, θα κλαίει. Βαλερά, νοσταλγία, αφρίζω τις στάλες της αβύσου. Ακροάζω με την πνοή της αρμενίζοντας εκεί στο ίστατο όριο, να διαβώ το τελευταίο σου καλοπάτι. Συλλογέμαι. Μα ποιος πρώτος μπόρεσε. Όλη η ποιησή της, όλη η εικονογραφία της, ένα πείραμα πρωτοποριακό. Την ορίμανσή του αναμένουμε με αγωνία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας αναγνώσω την επιστολή του ζωγράφου Γιάννη Ζιώμα. Οι λέξεις παραπέμπουν στην εικόνα, αλλά και αντίστροφα.
αυτή η αμφίσιμη σχέση έχει μία από την εικονογράφηση, αλλά μπορεί να καταλήξει και στην οπτική ποίηση, εκεί όπου εικόνα και λόγος γίνονται ένα. Σε αυτές τις διαδικασίες του μετασχηματισμού του ποιητικού λόγου σε εικόνα, το μέγιστο είναι το πώς θα εικονογραφηθεί ένα ποιητικό κείμενο. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα σχηματιστεί η οπτική εικόνα που θα αντιπροσωπεύει το κείμενο, ή μάλλον τις έννοιες που εκφέρει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις σε αυτή τη διαδικασία. Εκείνη, όπου ο εικονογράφος διαφέρει από τον ποιητή, και η δεύτερη, όταν ο ίδιος ο ποιητής ή η ποιήτρια είναι εκείνος που εικονογραφεί. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε ακριβώς εικονογράφηση. Η ίδια η χειρίστρια του λόγου χειρίζεται και την εικόνα. Εκείνο που έχουμε είναι η εικονοποιία. Ο καλλιτέχνης εικονοποιεί, όχι για να δημιουργήσει μια παράλληλη διαδικασία, αλλά για να δημιουργήσει μια ενιαία καλλιτεχνική διαδικασία με δύο εκφάνσεις. Εκείνη του λόγου και εκείνη της εικόνας. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Κωνσταντίνας Βαλερά. Η Κωνσταντίνα δημιουργεί ένα πανόραμα εικόνων, μια εικόνα για κάθε της ποίημα ή μια παράθεση κειμένων για κάθε εικόνα. Οι εικόνες, αν και αποτυπώθηκαν στο χαρτί μετά τη δημιουργία των ποιημάτων, ενυπάρχουν ως ιδέες σε αυτά και δεν φαίνεται να τα συνοδεύουν. Εκεί όπου η διπλή αυτή φανέρωση είναι σχεδόν αυτοματοποιημένη, το αποτέλεσμα έχει μια ιδιαίτερη εκφραστική ένταση. Οι επιθυμίες συναντούν ένα χέρι τυλιγμένο με βήματα. Στο ήχθες ενεργοποιείται μια μη ρεαλιστική αντιστοίχηση. Στον εξαγνισμό, η χειρονομιακή επανάληψη μετασχηματίζεται σε λαβύρινθο. Αυτές οι τρεις αντιστοιχήσεις είναι ενδεικτικές και των τριών τρόπων που η Κωνσταντίνα προσεγγίζει τη διαλεκτική σχέση εικόνας-κειμένου. Στην πρώτη, η εικόνα δημιουργεί μια ρεαλιστική, έστω και με συμβολικές προεκτάσεις, αφήγηση. Η ρεαλιστική εικόνα, κυριολεκτική αλλά και άμεση, αναπτύσσεται μέσα από μια χαοτική πολλές φορές εναπόθεση χειρονομιών. Μερικά τέτοια ποίηματα είναι η παραπλάνηση, η δειλία, η μύηση. Στην δεύτερη, η ποιητική αφορμή σχηματίζει εικόνες, όπου το φυρημένο έχει δομή που παραπέμπει σε μια έστω διομορφική γεωμετρία, όπως τα ποίηματα «Αποπλάνηση», «Ο Αφυπνιστής», «Όνειρο Απατηλό». Ενώ στην τρίτη, το κείμενο εξαϊλώνει τη ζωγραφική εικόνα σε αφαιρετικά πεδία οθόνες προβολής συναισθημάτων, εξαρτησμός, νοσταλγία, ισορροπία. Η ανάγκη αυτής της εικονοποίησης οθεί την Κωνσταντίνα στο να διευρύνει το περιεχόμενο και τη σημασία των ζωγραφικών της μέσων. Η πινελιά της μεταπλάθεται σε κάτι πιο εύκαμπτο. Η αφαιρετική προσέγγιση αρχίζει να κυριαρχεί. Ο χώρος πολλαπλασιάζεται με τις επαναλήψεις. Κυρίως όμως, διερευνά ένα καινούριο διευρυμένο κόσμο εικόνων, όπου η αφαιρετικότητα εναλλάσσεται με τον ρεαλισμό. Η δομημένη ζωγραφική ανάπτυξη με τη βοηθεία της χαοτικής ασάφειας. Η παρουσία ορατών συμβόλων με το αχανές του υπηρετικού. Η προσαρμογή της εικόνας σε κάθε κείμενο ποίημα είναι ενδεικτική μιας τολμηρής προσέγγισης, όπου η εικόνα είναι το πρόσχημα της έκφρασης. Η ποιητική αυτή συλλογή, μια συλλογή εικόνων και ιδεών, σχηματίζει ένα συνολικό κόσμο, όπου το αναγνωρίσιμο συναντά το δυνητικά ασαφές. Κυρίως όμως σχηματίζει ένα προσωπικό βιωματικό χώρο, όπου οι εικόνες και η ποίηση υλοποιούν ως μια δυνητική αφετηρία τον οντολογικό κόσμο της Κωνσταντίνας Βαλερά. Όπως αναφέρει και η ίδια, φορτίο το παρελθόν, ανεξίτηλη μνήμη που σαν αδιάσπαστο νήμα τις αποστάσεις καθορίζει. Αυτές οι εικόνες φαίνεται να είναι ένα παρελθόν, από το οποίο έχει πλέον αποστασιοποιηθεί η Κωνσταντίνα και οπωσδήποτε μπορεί να το διαχειρίζεται και να σχηματίσει τον κόσμο του μέλλοντός της. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ το Προεδρείο του Αριστοτέλη που για άλλη μια φορά με φιλοξενεί στον χώρο του. Ευχαριστώ την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Σοφία Ηλιάδου Τάκου, που ήταν πρόθυμη να παρουσιάσει το έργο μου. Ευχαριστώ την διδάκτορα Γεωργία Ευθυροπούλου για την ανάγνωση της επιστολής του ζωγράφου Γιάννη Ζιώγα. Καλώς ήρθατε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας θυμάτε με την παρουσία σας και μας στηρίζετε και σε αυτή μας την προσπάθεια. Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος της Φλόρινας είναι φιλότεχνος και πάντα στήριζε και στηρίζει την τέχνη. Ο καλλιτέχνης έχει ανάγκη το κοινό του και ο κόσμος χρειάζεται τον καλλιτέχνη. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στη Φλόρινα, διαπίστωσα πως αυτή η αλληλένδετη σχέση λειτουργεί αρμονικά και δημιουργικά σε αυτή την πόλη. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια παρουσίαση του πρώτου μου βιβλίου, μια νέα απόπειρα έκφρασης, λόγος και εικόνα. Η απόπειρα αυτή θα έλεγα πως ήταν μια ανάγκη. Μια ανάγκη που την αγκάλιασαν φίλοι, καλλιτέχνες και εμείς που της έδωσαν πνοή και απελευθέρωση. Πρωτίστως, θέλω να ευχαριστήσω το μεγάλο στήριγμα, τον άντρα μου, τον Φάνη Μαγκουδί, που πιστεύει σε μένα και είναι πάντα δίπλα μου, φροντίζοντας έτσι να δώσει πνοή και απελευθέρωση στα καλλιτεχνικά μου όνειρα. Ο ρόλος του σε αυτή μας την προσπάθεια ήταν ουσιαστικός και καταλυτικός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και γνωστούς που ήταν δίπλα μου και που συνεχίζουν να είναι, στηρίζοντας με πρακτικά, ουσιαστικά και ψυχολογικά. Όλοι οι φίλοι, καλλιτέχνες και εμείς, πετυχημένοι στον χώρο τους, πρόσφεραν αφιλοκερδώς την βοήθειά τους, ώστε να πραγματοποιηθούν όλα μας τα σχέδια. Ήταν μεγάλη τιμή και συγκίνηση για εμάς η άμεση τους ανταπόκριση στο έργο αυτό. Ευχαριστούμε τον καθηγητή μου, τον Γιάννη Ζιώγα. Προσωπικά θεωρώ πως ο καθηγητής είναι ο δάσκαλος που θα σε ακολουθεί για μια ζωή. Στον αγαπητό φίλο και στήριγμα επί ετών, σειρά ετών, τον Δάνη Στεφανόπουλο για την σχεδίαση και επιμέλεια του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ. Την αγαπητή μας φίλη Βάνα Βαζιδοπούλου για την φιλολογική επιμέλεια του βιβλίου. Ευχαριστούμε θερμά όσους χάρισαν τις φωνές τους και απήγγειλαν. Η σειρά με την οποία θα τους αναφέρω θα είναι με βάση την σειρά των ποιημάτων. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Χριστάκη, τον Γιάννη Χριστόπουλο, την Σοφία Ευαγγελινού, τον Θανάση Σολωμό, την Ηλέκτρα Τσακαλία, την Κλείο Δανάη Οθονέου, τον Δημήτρη Ευαγγελινό, την Ευρυδίκη Ισακίδου, τον Άκη Λαλούση, την Βάνα Βαζιωτοπούλου, τον Βλαδίμηρο Σημεωνίδη, τον Χάρη Ηλιάδη, την Παυλίνα Ρέτα και τον Σώτο Παπούλκα. Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε διάφορα στούντιο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φλόρινα. Η ηχογράφηση στην Φλόρινα έγινε στο στούντιο του Αργύρη στη Διάδη. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης για τις χορηγίες τους, την εταιρεία ΜΕΤΕ και την οικογένεια Μεσίνη, τον Βέργο Κωνσταντίνο, τον Δημητρόπουλο Κωνσταντίνο, τον Ουλιάρη Θοδωρή, τον Ουλιάρη Παντελή, τον Παπαγιάννη Βασίλη, τον Παπαδόπουλο Γιάννη, τον Πασχαλίδη Μιχάλη, τον Σταμπουλίδη Χαράλαμπο και τον Χρόνη Δημήτρη. Νομίζω ότι είναι ώρα να πάρουμε μια μικρή γεύση το τι περιέχει το βιβλίο αυτό, παρακολουθώντας τα 10 πρώτα βίντεο. Προσωπικά, μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για τη δουλειά μου. Θεωρώ ότι το έχω ήδη κάνει με το έργο μου. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Και όταν πάλι θα έχω, θα το ξανακάνω με το έργο μου.
λένε όμως τους επιβάλλεται. Το βιβλίο αυτό, το υπηλατώντας, είναι μια κατάδυση ψυχής. Είναι μια πορεία, μια πνευματική διαδρομή. 20 σύντομα ποιήματα που διαβάζοντάς τα, ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί με κάποια από αυτά. Πιστεύω πως η κάθε καλλιτεχνική δημιουργία κουβαλάει προσωπικά βιώματα. Είτε αυτό γίνεται εσκεμμένα, είτε υποσυνείδητα. Εδώ αναφέρομαι σε κάποιες από τις διαπιστώσεις που έχω κάνει μέσα από τις δικές μου εμπειρίες. Θεωρώ πως δεν είναι πάντα απαραίτητο να κατανοήσετε αυτό που εγώ θέλω να μεταφέρω μέσα από το λόγο μου και την εικόνα. Σημαντικό είναι αυτό που βλέπετε και διαβάζετε να μιλήσει στις δικές σας ψυχές και να θέσετε τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας λύσεις, να κάνετε τις διαπιστώσεις σας και να δώσετε τις ερμηνείες σας. Πάντα στη δουλειά μου καταθέτω κάθε φορά και ένα κομμάτι της ψυχής μου. Εδώ θεωρώ πως έγινε μια συναισθηματική αποφόρτιση και ελπίζω να το αισθανθείτε, να σας αγγίξει και να το απολαύσετε. Κλείνοντας, θα ήθελα να δούμε και τα 10 υπόλοιπα βίντεο. Υπάρχουν στο YouTube πληκτρολογώντας το τίτλο του βιβλίου. Επίσης, θέλω να σας διευκρινίσω ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχουν τα barcode, αυτό το σήμα εδώ, που υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό και σκανάρεις και το βλέπεις κατευθείαν στο YouTube. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, να έχετε καλή χρονιά. Ευχαριστώ και πάλι τον Προεδρείο και τον Πρόεδρο του Αριστοτέλη. Τα βιβλία αυτά είναι για το αρχείο της Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλης. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.